θα πρέπει να γνωρίζουν ενδεχομένως και αυτοί που και ο θελός δεν θα εμβολιαστούν, γιατί όπως είπα, ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός. Μπορεί να θέλουν να ταξιδέψουν και να μην μπορούν. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εγώ δεν πρόκειται να κυνηγάω με το εμβόλιο στο δρόμο ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αναλαμβάνουν μια ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους. Πόση είναι η απαιτούμενη εμβολιαστική κάλυψη στον πληθυσμό, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Το 50% ήταν το αρχικό όριο που είχε βάλει το FDA. Και βλέπετε ότι χρειάζεται να εμβολιάσει 100% του πληθυσμού, αν έχει 50% αποτελεσματικότητα στο εμβόλιο. Αν έχει 90% που δίνουν τα εμβόλια, τα RNA εμβόλια αυτή τη στιγμή, χρειάζεται ένα ποσοστό 55% του πληθυσμού περίπου να εμβολιαστεί.